παράτακτες οι δηλώσεις του Ερντογάν, η αναβάθμιση αυτή της επιθετικότητας, την οποία παρακολουθούμε κατά καιρούς, η εργαλειοποίηση, όπως φαίνεται, του μεταναστευτικού. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, θα θέλαμε να μην υπάρχουν ίσες αποστάσεις ό,τι αφορά τους συμμάχους μας, είτε αυτό λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ευρώπη. Μιλάμε και για τις κυρώσεις που κάθε τόσο αναβάλλονται. Και βεβαίως μια πιο ενεργητική πολιτική από την ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, υπάρχει μια. Το έχω ακούσει και σαν κριτική τώρα πια, μετά από όσα είπε ο Ερντογάν, για τα σχόλια που κάνατε εσείς όταν ο Πρωθυπουργός ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς είχατε κάνει και μια ανακοίνωση, το κόμμα σας δηλαδή, ότι δεν αναφέρθηκε μια φορά στη λέξη Τουρκία, δεν είπε Ερντογάν, δεν είπε τίποτα. Ο Ερντογάν για αυτά αντιδρά τώρα, για όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο. Όχι για την ακουστική Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει φανεί ότι και ξεφεύγει, το είπαμε, είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις, αλλά συγχρόνως προσπαθεί να αναβαθμίσει την χώρα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Τον είδαμε πώς ισορροπεί, πώς μιλάει και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, πώς προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του μεσολαβητή. Οι δηλώσεις οι δικές μας ήταν, νομίζω, πολύ εύστοχες. Δηλαδή, ναι, μεν, πολύ σημαντικό να μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο. Ναι, βεβαίως, οι διμερείς αυτές σχέσεις και συναντήσεις έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Ωστόσο, από εκεί που κρίνεται μια επίσκεψη είναι το τι φέρνει πίσω ο Πρωθυπουργός. Και εκεί είδαμε πολλά χειροκροτήματα μεν, αλλά δεν είδαμε καμία δέσμευση ούτε για τη μη πώληση F-16 και την αναβάθμιση στην Τουρκία. Αντιθέτως, αγοράσαμε. Μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν παγωμένα όλα στην Τουρκία. Το θέμα είναι να το δούμε μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Επειδή είπατε όμως για ίσες αποστάσεις μέχρι τώρα. Η Αμερική μάλιστα φαίνεται να έχει κρατήσει μια πιο σκληρή στάση από την Ευρώπη έναντι στην Τουρκία. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν χειρότερα χειροκροτήματα και μια δέσμευση ότι αυτό δεν θα συμβεί και κυρίως να μην χρεωθεί πάλι η χώρα σε υπερεξοπλισμούς, δηλαδή μιλάει για το F-35, 4 δις πάνω. Το τελευταίο χρόνο έχουμε δώσει 10 δις για εξοπλισμούς. Βεβαίως και η άμυνα της χώρας πρέπει να είναι επαρκής. Αλλά όλα αυτά πρέπει να συζητώνται σε άλλο επίπεδο. Εγώ θα έλεγα να μπει και η Βουλή σε αυτή την κουβέντα, η αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής. Ξέρετε, αυτό λείπει στη χώρα και νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο. Μερικά θέματα εθνικής σημασίας, και εγώ θα αναφερθώ ακόμη και στον κλιματικό νόμο, που θεωρώ ότι είναι ο νόμος ο πιο σημαντικός που θα καθορίσει τη ζωή και την πολιτική της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Συζητιέται fast track και έξω από την κοινωνία, αλλά και ουσιαστικά και χωρίς συμμετοχή της Βουλής. Σε τέτοια λοιπόν μείζωνα θέματα όπως είναι τα εθνικά, όπως είναι αυτά που θα κρίνουν και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, μια ριζική αναδιάρθρωση της οικονομίας της χώρας, θα έπρεπε να τύχουν ευρείας διαβούλευσης με την έννοια και τη συμμετοχή της κοινωνίας και της Βουλής προφανώς σε ενεργό ρόλο. Κύριε Σαούλη. Γενικώς τα κόμματα έχετε ένα καθαρό πολιτικό χρόνο μπροστά. Έχετε ξεμπερδέψει με εκλογικές διαδικασίες, με συνέδρια, με αυτά. Κάνουμε την πολιτική μας γραμμή και ιδίως την πολιτική απόφαση, την ομόφωνη. Έχετε εκλέξει αρχηγό. Την έχουμε ψηφίσει, έχουμε αρχηγό, θα εκλέξουμε και πολιτική γραμματεία. Επομένως, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι κυρίως σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας πρόγραμμα. Το τι θα κάνουμε εμείς τις 100 πρώτες μέρες, θα έλεγα. Ήδη το έχουμε κοινοποιήσει. Και με τις παρεμβάσεις μας στη Βουλή και τις παρεμβάσεις του Πρόεδρου κυρίως. Και αυτό που θέλουμε και λέμε είναι ότι θέλουμε εκλογές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί πραγματικά η χώρα δεν πάει καλά. Και δεν μιλώ μόνο για το κομμάτι της οικονομίας, κυρίως για το κομμάτι της κοινωνίας. Χθες είχαμε και μία έτσι προκλητική και άστοχη δήλωση από τον Πρωθυπουργό της χώρας προς νέους, που έλεγε: Ολιστικά δέστε τη ζωή σας, δεν έχουν σημασία οι αμοιβές και τα λεφτά. Και μιλάει σε νέους άνεργους, σε νέους που πληρώνουν με 600. Μιλούσε στη Βοστόνη τώρα σε φοιτητές, ήταν μια άλλη λογική και μια άλλη ομιλία. Και σε αυτή την λογική κινούνται και ομιλίες που γίνονται. Ήταν άστοχη η έκφραση, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν μιλούσε ανέργους εκείνη την ώρα, μιλούσε σε φοιτητές που ξεκινάνε τη ζωή τους. Με αφορμή αυτό, απλώς παίρνω αν είδατε τι έγινε στο διαδίκτυο και πώς βγήκε τόσος νέος κόσμος που ζει πραγματικά με επισφάλεια. Και θα έλεγα ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν εκλογές και αλλάξει η κυβέρνηση, μπορούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Συνεργασία, δεν μας είπατε, με ποιον? Θα γίνουν πρώτοι οι εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι απλή αναλογική. Κύριε Σαουλίδη, ρωτώ γι' αυτό. Κοιτάξτε, είναι απλή αναλογική, το ξέρετε. Είναι δεδομένα. Δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Είναι πρακτικά δεδομένα τα. Ναι, ο κύριο Σαουλίδη θέλει όμως. Εσείς θέλετε. Θέλατε να κλείσουμε. Σε ό,τι αφορά το Πασόκ, είναι άλλη, επειδή ακούω πολλές μέρες και μια κριτική. Δεν είναι ένα καινούριο κόμμα. Κουβαλάει ένα παρελθόν. Κουβαλάει κάποια ριζοσπαστικά ίσως στην αρχή της θητείας του μέτρα. Εάν δεν γίνει μια σοβαρή αυτοκριτική για το πώς έφτασε η χώρα να πτωχεύσει με αυτές τις δύο κυβερνήσεις, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία,
φτάσαμε στα μνημόνια, όλο αυτό που πέρασε ο ελληνικός λαός. Και να καθορίσει με σαφήνεια το επόμενο παραγωγικό μοντέλο, το επόμενο, γιατί είπε κάτι για τους αρμούς της εξουσίας και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε τους πρασινοφρουρούς, ούτε ότι είχε συμβεί. Με συγχωρείτε κιόλας. Λέμε όμως η χρόνος ότι όταν μιλάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας, να αποκτήσουμε αυτή τη κουλτούρα επιτέλους ως χώρα, γι' αυτό έχουμε ψηφίσει και την απλή αναλογική, που είναι άξιον απορίας, ένα μικρό κόμμα όπως ήταν τότε, το κοινά δεν το ψήφισε, δεν την ψήφισε. Και έχετε εκλέξει και σε μπροστινές θέσεις στην Κεντρική Επιτροπή και στα όργανα. Βεβαίως είναι. Εκεί θα πήγαινα. Είναι λίγο παγίδα για εσάς. Δεν είναι, κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω προσωπικά ποτέ και δεν είναι αυτή η ευθύνη. Είναι πολιτική. Όποιος λοιπόν στερνίζεται και λέει συμφωνώ με αυτό το πολιτικό πρόγραμμα και με αυτή την πολιτική θεώρηση, βεβαίως θα είναι μαζί μας. Από στελέχη μέχρι τον απλό ψηφοφόρο. Αυτό λοιπόν λέω, ότι καλό είναι το Κινάλ Πασόκ να βγάζει σιγά σιγά ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, να δούμε και στη Βουλή τι ψηφίζουμε μαζί. Βεβαίως. Η επόμενη μέρα είναι αυτό που αφορά την κοινωνία. Η κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει. Θέλει να δει τι θα κάνεις και με ποιον θα πας. Με συγχωρείτε, εμείς όταν λέμε ότι θέλουμε συνεργασία με βάση το πρόγραμμα και τη στάση και περιμένουμε και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Διότι πραγματικά το Πασόκ είναι, αλλά ακόμα είναι σαν να κάνει τα πρώτα του βήματα. Γι' αυτό αναφέρθηκα ότι δεν είναι καινούργιο κόμμα. Πιο καθαρή στάση. Δεν μπορεί να είσαι και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ ενώ σε συγκεκριμένα θέματα, ενώ κάπου πρέπει να πεις ότι είναι στην προοδευτική μεριά τη ιστορία. Ενώ μπορεί να είσαι και με τον Καμένο και με αυτό, δηλαδή σα φαίνεται λίγο πιο νορμάλ. Κυβερνητικό που όταν δεν ακολουθείτε και χωρίσαμε.